Μεσολογγίτικα Χριστούγεννα της Πινελόπης Δέλτα, 1915. Η υπόθεση διαδραματίζεται κατά την πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου το 1822 Κι και ο και ο Μέρ Βριώνης πολιορκούν το Μεσολόγγι ενώ ο Ιδραϊκός Στόλος έχει σπάσει τον αποκλεισμό ανεφοδιάζοντας τους πολιορκημένους. Ο Μέρ Βριώνης έχοντας την πληροφορία ότι 500 Έλληνες υπερασπιστές θα βγουν από την πόλη ετοιμάζει ευνηδιαστική επίθεση το βράδυ των Χριστουγέννων. Είδω ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα του διηγήματος της Πινελόπης Δέλτα. Ο Μάρκος Μπότσαρης και ο Λόντος με 400 τους παλικάρια είχαν πιάσει το κέντρο όπου ήταν η πύλη του οχυρώματο. Ο Ζαΐμις με άλλους 600 πήραν την δυτική μεριά και μεγάλη δύναμη από 1200 άντρες με τον Γρίβα, τον Μακρύ, τον Ριζ, Ροζικότσικα και τον Δελιγιάννη σκορπίστηκαν στο ανατολικό μέρος όπου ήταν να γίνει το Γιουρούσι ενώ άλλοι έπιαναν τα χαμηλά σπίτια εμπρό κατά τον κάμπο και άλλοι κρυμμένοι στη σκιά στα πόδια του τείχου περίμεναν σιωπηλά. Σύννεφα πυκνά σκέπαζαν τον ουρανό, παντού σκοτάδι, Όλη νύχτα από τα δύο μέρη του τείχου Έλληνε και Τούρκοι παραμόνευαν κρυμμένοι χωρί να υποψιάζονται ούτε τούτη ούτε εκείνη πόσο κοντά αγρυπνούσε ο εχθρό. Οι εκκλησίε ήταν κλειστέ, τα κεράκια σβηστά. Απάνω στα οχυρώματα οι παπάδε ψιθυριστά εγκαρδίωναν και ευλογούσαν του άντρε και σιωπηλά του έδιναν την ευχή του. Έξεφνα στη νυχτερινή σιωπή όλα μαζί τα σήμαντρα σήμαναν τη λειτουργία και τότε άρχισε το πανηγύρι. <coughs> από τη μία άκρη του στην άλλη του τείχου φωνές και αλλαλαγμοί ισχύζουν τον αέρα. Με τα σπαθιά στα δόντια ορμούν του ομερευριώνει οι τυχοπηδιχτάδες, ρίχνουν τις κάλες, σκαρφαλώνουν στις επάλξεις, μπήγουν δύο σημαίε. Μα τα παλικάρια αγρυπνούσαν. Σαν τείχο ζωντανό προβάλλουν τα στήθη τους στο ανθρώπινο κύμα που ανεβαίνει με λύσα σιωπηλά, αρπάζουν τους ξαφνιασμένους Τούρκους, τους σηκώνουν από το χώμα, τους γκρεμίζουν στο χαντάκι, τρίζοντα τα δόντια, τσακίζουν τις σημαίες, ρίχνοντας, ρίχνοντας τους καινούριου που σκαρφαλώνουν, τους γκρεμίζουν και αυτούς. Τα σπαθιά σφυρίζουν θερίζοντας κεφάλια, βροντούν τα τουφέκια, σκορπώντας όλεθρο και τρόμο. Τα πόδια γλιστρούν, στο κλειτσιασμένο από το αίμα χώμα, κουρασμένοι, πατώντας στα πτώματα, αποτραβιούνται οι Τούρκοι. Δεκατισμένοι, νικημένοι, αποθαρρυμένοι, υποχωρούν και φεύγουν. πιδούν από τους τοίχου οι δικοί μα. Τους παίρνουν κατά πόδι και τους σκορπούν αλαλιασμένους στον κάμπο. Δώδεκα σημαίες κοίτονται στη λάσπη. Πεντακόσχοι πεθαμένοι φράζουν το χαντάκι. Μετριούνται οι δικοί μας, λείπουν έξι παλικάρια. Η λειτουργία είχε γίνει, αλλά με μπαρούτι και με αίμα. Τακούν οι οπλαρχηγοί απάνω στα βουνά και κλειούν το μακρινόρος. Τακούν και οι Τούρκοι πως Μαυρομιχάλης και Τσόγκας έπεσαν στην κατοχή και χάλασαν τους δικούς τους και τρόμος τους πιάνει. Σαν από μαύρο σύννεφο βροντοκυλά το άκουσμα πως Καραϊσκάκης και Οδυσσέας τραβούν για το Μεσολόγγι και πανικός τους ταράζει. Παραμονία η Βασίλη, νύχτα, σηκώνουν οι πασάδες τον στρατό και με τέτοια βία φεύγουν που όλα τους τα κανόνια, πολεμοφόδια, τροφές και έπιπλα ακόμη των πασάδων μένουν στα χέρια των Ελλήνων που το άλλο πρωί ξαφνικά βλέπουν τον κάμπο έρημο από εχθρούς. Έτσι εόρτασε το Μεσολόγγι τα Χριστούγεννα του 1822.